Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύτης πόντρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσω. Αναβαλόμενος φως ως ημάτι μου. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην. Ο στεγάζων ονίδες στα υπερόλα αυτού, ότι θύρις νεύφη την επίβαση αυτού, ο παρυπατών επιπτέρυγων ανέων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γύρευτην ασφάλειαν αυτής, ού κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνων. Άβυσος, ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιδινήσεων σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου ηλιάσουσι, αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία εις τον τόπον ο θεμελίωσας αυτά. Όριον έρθου, ο ου παρελεύσονται, ου δε επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσον των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ εμέσου των πέτρων δώσου συμφωνήν. Φωτίζον όρη εκ των υπερόγων αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαρατένο χόρτο της κτίνεσαι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγήν άρτον εκ της γης και είνος εφθάνει η καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του παιδίου. Εκέντρη του Λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουφία ενωσεύσουσι, του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τεσσελάφη, πέτρα καταφυγή της αγωής, επίσης σελήνη νησχερούς ο ήλιος άγροτη δύση αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριοούμενη του αρπάσε και ζητήσε πάνω το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλε ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνθρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος του εργών αυτού και από την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησαν, επιρώθη η γη της Θεσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξη. Αποστρέψαντος δε σου.
Χριστός Πάντε, Θεόντις Πάντε, Ιεμ και Πνεύμα Σεντρος γίνομεν ο Θεός. Αλληλούια. Εν τεν αυτόν Κυρίαν Λόγε μου εγώ δε εφραντίζω Oh.
Hallelujah.
Σταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε. Μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτόν του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Κυρίλλου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεϊθόμεν. Εκκλησίας της νήσου και πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως μονής και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώντων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης
του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκυρία. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εκέκραξα υποστήσετε ότι παρασύω ηλασμός εστίν Τρισιλίου Θεότητος παραστάτης Πεδρότατος Μιχαήλ δεικνύμενος αρχιστράτηγε μετά τον Άνω δυναμέων κραγάζεις γειθόμενος
Κύριος Κύριε ο Πατήρ, ο Αγίος, ο Συνάναρχος, Λόγος Αγίος, και το Άγιο Πνεύμα, μία δόξα, βασιλεία, μία φύσης, μία θεότης και δύναμη. Ελπίσεν η ψυχή μου επί τον Κύριον και το ήλον του Κύριον και το καλόν δαμασίον Μιχαήλ πρωτάν γενέτη αήλογαν εις η διέχει τα μέρα πληρώντα προσφάγματα τούρκων όλων ποιητών δυνατός εν ισχύσω γνωριζόμενος και πηγή διαμάτων το ναό σου εργαζόμενο την κλίση την Αγία κοιμόμενον. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ εις τον Κύριον. Ο ποιόντος αγγέλος σου ως περιέγραφε πνεύματι και τους λειτουργούντας εις λόγα πυρήνων μέσω ταγμάτων πρωτεύοντα ανέδειξας Κύριε σου των αρχαγγελικών Μιχαήλ αρχιστρατηγών σου της πνεύμασιν καθηπήκοντα λόγε και των ύμνων άντρης Αγίων εν φόβων αναφωνούντα τη δόξη σου. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λύτρωσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Δώσ' ο προαιώνιος πως υπέστησα το δεύτερον Γαβρίλ σε μεθέσαι συν εν Θεός φωτίζοντα πως εν οικουμένη εν το απαιώνος ανακαλύπτοντα ημί ποιούν και μέγα όντως μυστηριών ερμήτρα σωματούμενων παρθένη κύκτονα σώματων και γενόμενων άνθρωπων Χριστός σώσε τον άνθρωπο. Ενείτε τον Κύριον πάντοτε εκεί επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Χρόνο παριστάμενος τος Τρισιλίου Θεότητος και πλουσίος λαμπόμενος τες θείες λαμπρότηση τες εκπέμπομενες
απαστός εκείθεν τους ευφυγείς γαρμονικός, χώρος τα τρώντας και εφημούντας σε παθών αχλίας λύτρωσε και φωτισμό καταλαμπρινών. Γαβριήλ αρχιστράτηγε, πρεσβευτά των ψυχών ημών. Ότι εκρατεώθη το έδος αυτού επί μας και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Άτσον τα βριάγματα τον έκτης αγάρτη πίμνη σου, συνεχώς επερχόμενα όπασαν τα σχίσματα πάτης εκκλησίας, πράγμα κασάλλων παραμετρήτων πειρασμών, χρήσε κινήνων και περιστάσεων, τους πόρτασε γερέροντας και σου την σκέπη προστρέχοντας. Γαβριήλ αρχιστράτηγε, πρεσβευτά των ψυχών ημών. Amen.
Patros curanis.
Σοφία πρόσκομεν. Εγένετο ως ειν Ιησούς εν Ιεριχώ αναβλέψας ο φθαλμούς αυτού είδεν άνθρωπον εστικότα ενώπιον αυτού και ηρωμφέα αυτού εσπασμένη εν την Κυρία αυτού και προσελθόν Ιησούς είπεν αυτό ημέτερος ή τον είπεν εντίον ο δε είπεν αυτό εγώ αρχιστράτηγος δυνάμεος Κυρίου, μην ύπαρα γέγονα και Ιησούς έσπασεν επί πρόσωπον επί την Υγείου και είπε αυτό. Δέσποτα, τι προστάσεις το σοϊκέτη και είπε ο αρχιστράτηγος Κυρίου προς Ιησούν. Λύσον το υπόδημα εκ των ποδών σου. Ο γαρτόπος εφούσι έστικας επ' αυτού άγιος εστίν. Και επίσεν Ιησούς ούτως κριτών το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Εγένε το εν τη ημέρα εκείνη και κατήσχησε μαδιάμ επί τους Ιούς Ιβραήλ εις των αρχόντων των πρώτων ήρθε βοηθήσεμι και αυτόν κατέλειπον και μετά του άρχοντος βασιλέως περσών και ήλθον συνήσε σε όσα απαντήσει το λαό σου επεσκάτων των ημερών ότι έτσι η όραση εν απαντήσει το λαό σου επεσκάτων των ημερών και τη λόγη τούτης έδωκα το πρόσωπό μου επί την οικία και κατενήγη και ειδού ως ομοίωσης Υιού ανθρώπου ύψε το τροχιλέον μου και ίνιξε το στόμα μου και ελάλησα και είπα προς τον εστόταν ενώπιόν μου Κύριε εν τη οπτασία σου εστράφει τα εντός μου εν εμεί και ουκ έσχον ισχύν και πως δινήσετε ο πες σου Κύριε να λύσε μετά του Κυρίου μου του Κυρίου και από του νυν ουκ σκίσετε εν εμεί ισχύς και πνοή ουκ υπελήφθη εν εμεί και προσέθετο και ύψατο ως όρασης ανθρώπου και ενίσχυσέ με και είπε του μη φοβού αν είναι επιθυμιών ειρήνηση αντρίζου και ίσχυε και εντολαλήσε αυτόν μετε μου ίσχυσα και είπα λαλήσω ο Κύριος μου ότι ενίσχυσάς με και είπε ή είδας ότι ήρθον προς σε και μην επιστρέψω πολεμήσε μετά του άρχοντος περσών και εγώ εξεπορευόμην και ο άρχον των Ελλήνων ήρχε το αλλή ή αναγγελώσει το ενδεσταγμένο εγγραφή αληθείας και ούκ εστίν εις αντεχόμενος μετεμού περί τρίτων
αλλά η Μιχαήλ ο άρχον ημών. Επόμεν πάντες εξ όλης της γης και εξ όλης διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παναγιώτο Θεός των Πατέρων ημών, δομεθάσου επάκουσον και λαϊσον. Λαϊσον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, δομεθάσου επάκουσον και λαϊσον. Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Εν ιδόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου του Πατώσμαν Κυρίλου και πάσαν Χριστό ημών αδελφότητος. Εν ιδόμεθα υπέρ ελεύθερης της υγείας σ' ότι της επισκέψεως γνώσεως και απεστραματιών των Θεοπάντων των Ψευών και Ορθόδοξων Χριστιανών των κατοικούντων και βρισκομένων εν ημιν Εκκλησία των Επιτρόπων και Συγκομιτών του Ιερονθότου. Ετινόμεθα υπέρ των μακαρίων και αειδημοσιτών της Εκκλησίας αυτής και υπέρ πάντων των προσωμένων πατέρων και αδερφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταγορθοδόξων. Ετινόμεθα υπέρ των καρποφόρων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και Πανσέπτων αυτοτοκοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεσθόντων λαού του απεκδεχομέν του παρασουμέγα και πλούσιον ελεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Και φιλάνθρωπος δες υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και τα Υιό και τα Αγία Πνεύματι νύχαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αξίωσε Κύριε και εσπέρα τα αυτιά να μας δείξει λαχτήν ημάς. Ευλογητώσει Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και των Γεροσομένων το όνομά Σου σε όλα τα μήν. Γέννητο Κύριε το Λεός επί μας καθά πεσπίτα με το πνεύ. Ευλογητώσει Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει Δέσποτα την έδειξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τη δικαιώματή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγει. Τι πρέπει ένος, τι πρέπει ύμνος, τι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινή δέηση ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Προσκού Κύριε Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Ρώσκου Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών
παρά του Κυρίου αιτήσομεθα. Χωρός που Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο. Παρά του Κυρίου αιτήσομεθα. Χωρός που Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου αιτήσομεθα. Χωρός που να τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτήσομεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό. Παραδόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συν την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και το πνεύμα Ιησού ασκεφαλός ημών τον Κύριο κλείνομεν. Ευλογημένον και δεδοξαμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγγελικός ιερ κόσμο πανηγυρίζοντες ο επιθρόνου δόξης Θεό επωγουμένο βοήσομεν των ύμνων Αγίωση ο Πατήρ ο Ουράνιος ο Συναίδιος Λόγος Αγίωση και το Πνεύμα το Πανάγιον ο ποιό τους αγγέλους απ' το Πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Τον ουρανίον τροδεύον εν Παρισία πολύ Μιχαήμ αργιστράτηγε τους εν ανάγκες ενδύνα και πειρασμό τες πρεσβείες ο
Κύριος Θεός που εμεγαλύνθης Πάντρα. Τον σώμα των αγγέλων πρώτος υπάρχεις Χριστέ και λειτουργός της Θείας Φωταυγίας εκείνης αυτοκτήστε και μίστης σώσον ημάς Μιχαήλ Αρχιστράτηγε τους αιτησίους τιμώντας ευσεβώς και υμνούντας την Τριάδα Χριστός. Δόξα Πατρί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών,
και δόξαν λαούν σου Ισραήλ. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη, τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίες τες ασθενίες ημών, ένεκεν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ελέγγεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Κύριε και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον ουρανίο στρατιών αρχιστρατηγή δισοπούμεν ημάς ημίς η ανάξη εινότες ημών δε εισες η τυχήσιτε ημάς σκέπη των πτερήγων της αήλου ημών δόξης φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας εκτένος και βόντας εκ των κινδύνων λυτρώσας θεϊμάς ως ταξιάρχε των άνω δυναμεών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγη, δισοπούμεν ημάς ημίς η ανάξη. Ήνατες ημών δε εις εσύ, ηγήσιτε ημάς, σκέπη των τερήγων, εις αήλου ημών δόξης. Προρούντες ημάς προσμίχτοντας, εκτένος και βόντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άνω δυναμεών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Το απαιώνας αποκρύφων και αγγέλης αγνωστών μυστηρίων. Δια σου Θεοτόκε και της επίγης εφανέρωται. Θεός ένας ηχητό ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίας υπέρ ημών καταδεξαμένος. Διού αναστήσας των πρωτόπλαστων έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
Κύριε ελέησον. Ετηρεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηρεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Κυρίλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηρεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των κτητόρων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού με εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υπέρ υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηρεώμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησία νήσων και πόλην ταύτη και πάσα λέησον ή και χώρα απορριέν λιμού λιμού σύνδου κατά φωτής μου πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοτέλων εμφυλίου πονέμου και ευθυνίου θανάσου υπέρ του ήλιον ευαίνει και διάλεκτο γενέστε αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποσμέψει και διασκεδάσε πάσα προγή και δώσον οι καθημών γενωμένοι και είσαστε ημάς εξ τη επικειμένη δικαία αυτού αφιλής και λέεισε ημάς ετηδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήστης δέησεως ημών των αμαρτωλών και λέεισε ημάς επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρμαν η ελπής πάντων των περάτων της γης και να ενθανάσει μακράν και ήλιος ήλιος γερμήνε δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και λαϊσόν ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος θες υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Ιετρέιο Πνεύμα την Ιγκαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε πάση πνεύμας και παράσιμον το Αγγελίο κλείνομαι. Δέσποτο πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όντι σύναξιν εορτάζομεν, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού και του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μελετίου του εν υψένη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων σου των Αγίων επρόσδεκτων πίσων την δέησιν ημών δώρησε ημιν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. See you.
Και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και των έλεων, και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των κτητόρων, εν της οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρατα αυτά, και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών αγιάζον, πληθύνων και τρέφοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δούλωση ευτό και ψαρκέ, επίνασαν, είναι ευγητούντες των Κύριων ακρατοδίσονται παντός αγαθούς ευτόχευσαν και επίνασαν των Κύριων ο κερατοθήσονται παντός αγαθούς. Γλώσσοι ευτόχευσαν και πείνασαν οι εξηγούντες των Κύριων ο κερατοθήσονται παντός. Η αυτού θειακάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την σύναξη νεορτάζομαι. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μελετίου του Ενυψενή, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεγιμοντά ημάς, Κύριε φιλότε, πανηγυρικός εσπερινός έγινε εις ανάμνηση των εγγενείων τα οποία τελέσαμε πριν 4 ακριβώς χρόνια. Δύο λέξεις οι οποίες έχουν διαχρονική αλλά και βαθιά αξία. Ανάμνησης, ενθυμούμεθα. Η ζωή μας είναι γεμάτη με αναμνήσεις, αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος πορεύεται με αυτές τις αναμνήσεις και σκέφτεται ότι στην ζωή του προχωράει κουβαλώντας αυτές τις αναμνήσεις και αυτές τις εμπειρίες. Όταν όμως οι αναμνήσεις έχουν να κάνουν με τα εγγένεια,
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εγγενιάσουμε κάτι καινούργιο. Και τα εγγένεια αυτόν τον σκοπό και αυτόν τον στόχο έχουν. Να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Να αλλάξουμε τρόπο ζωής και τρόπο συμπεριφοράς. Και δεν υπάρχει άλλος χώρος εκτός από την Εκκλησία που μπορεί να μας δώσει αυτή την δυνατότητα να ανανύψουμε, να μετανιώσουμε, να αλλάξουμε τρόπο ζωής και συμπεριφοράς και να γίνουμε νέοι και καινοί άνθρωποι, καινοί με αλφα γιώτα, δηλαδή καινούργιοι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικές πολλές διηγήσεις στο γεροντικό με σοφούς γεροντάδες οι οποίοι μέσα από απλές ιστορίες προσπαθούν να μας δώσουν να καταλάβουμε τα διαχρονικά μηνύματα, διδάγματα και νοήματα της Ορθόδοξης Διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Κάποιον λοιπόν σπουδασμένος πήγε στο Άγιο Όρος γιατί ήθελε να συναντήσει έναν διακριτικό γέροντα. Είχε βέβαια αγαθή προδιάθεση και είχε ακούσει ότι αυτός ο γέροντας ήταν φημισμένος. Έκανε λοιπόν μεγάλο ταξίδι, άφησε τις επιχειρήσεις του, άφησε τα πάντα και πήγε στο Άγιο Όρος για να συναντήσει αυτόν τον γέροντα. Καθώς τον συνάντησε, χάρηκε τόσο πολύ και του είπε «Γέροντα, έκανα τόση απόσταση διήνυσα και τόσο μεγάλο ταξίδι, γιατί ήθελα να σε δω. Θέλω να σου πω ότι είμαι ένας μεγάλος επιχειρηματίας, ότι έχω πολλά χρήματα, ότι έχω πολύ κόσμο υπό την υπηρεσία μου». Δεν σταματούσε αυτός ο άνθρωπος. Ο γέροντας, επειδή διέκρινε ότι πήγε με άλλο σκοπό στο Άγιο Όρος, άρχισε να του βάζει τσάι και του λέει «Ποιες ευλογημένε και θα τα πούμε, έχουμε χρόνο». Αυτός όμως εξακολουθούσε και συνέχιζε να μιλάει πάλι και να περιαυτολογεί για τον εαυτό του. Ο γέροντας εξακολουθούσε και πάλι να του ρίχνει με την κανάτα τσάι. Ο άνθρωπος εξακολουθούσε να μιλάει, συνέχιζε να μιλάει. Ο γέροντας εξακολουθούσε την ίδια κίνηση, ώσπου ξεχύλισε η κούπα με το τσάι. Και τότε αντέδρασε αυτός ο άνθρωπος, «Μα γέροντα, τι κάνεις», λέει. «Έριξες το τσάι έξω». Και του είπε ο διακριτικός γέροντας, «Παιδί μου, πρέπει πρώτα να βγάλεις από το μυαλό σου κάποια πράγματα, όπως ακριβώς ξεχύλισε το τσάι, γιατί εάν δεν βγάλεις από το μυαλό σου κάποια πράγματα, τότε πώς θα αφήσεις χώρο για να σταλάξει η δροσιά της διδασκαλίας του Θεού». Είναι αυτό το οποίο παρατηρούμε και αυτό το οποίο υποπίπτουμε και πολλοί από εμάς. Να λέμε πολλά λόγια, να ασχολούμαστε με πολλά πράγματα και να μην αφήνουμε χώρο στην καρδιά μας και στη ψυχή μας για να μιλήσει ο Θεός, αλλά και για να αλλάξουμε τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Η Εκκλησία μας καθημερινά έχει τα συναξάρια και τους βίους των Αγίων. Εάν έχουμε την δυνατότητα να διαβάσουμε, καθημερινά θα δούμε πόσοι άνθρωποι ξεκίνησαν από εσφαλμένο δρόμο και όμως ανάνυψαν, μετάνιωσαν, άλλαξαν τρόπο ζωής και συμπεριφοράς και ευθυγραμμίστηκαν σε αυτά τα οποία λέγει το Άγιο και Ιερό μας Ευαγγέλιο. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το πιο δυνατό και το πιο συγκλονιστικό θαύμα, να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Αυτό σημαίνουν και τα εγγένεια τα εσωτερικά στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Έλεγε πάλι ένας γέροντας και με αυτό θα ήθελα να τελειώσω. Λέμε πολλές φορές ότι επιζητούμε θαύματα γιατί θέλουμε να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου. Και θεωρούμε εντυπωσιακό το θαύμα όταν κάνει, παραδείγματος χάρη, να θεραπεύσει κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει ασθένεια, το οποίο έχει αρρώστια και ο Θεός τον κάνει καλά. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το ύψιστο θαύμα. Ο γέροντας όμως αυτός ευθυγράμμιζε διαφορετικά τα πράγματα και έλεγε το δυνατότερο και διαχρονικότερο και συγκλονιστικότερο αλλά και διαρκέστερο θαύμα το κατέχει ο κάθε άνθρωπος. Όταν αλλάξει ζωή, όταν αλλάξει συμπεριφορά, όταν στο σπίτι του, στην οικογένειά του, είναι πιο ήρεμος, δεν καυγαδίζει, δεν τα βάζει με τα παιδιά του, δεν τα βάζει με την οικογένειά του, όταν φιλτρέρνει τα πάντα μέσα από την διδασκαλία της Εκκλησίας, όταν κάνει υπομονή και μάλιστα όταν κάνει υπομονή μέχρι τέλος, γιατί και πάλι ο λόγος του Χριστού μας λέει «Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται». Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που κάνει τέτοια προσπάθεια
είναι το πιο δυνατό και το πιο συγκλονιστικό θαύμα. Και αγαπητοί μου, πιστέψτε με, όλοι μας, αναμφισβήτητα όλοι μας, όσο και αν ξεκινήσαμε εσφαλμένα, μπορούμε να πετύχουμε αυτό το θαύμα. Και να είστε σίγουροι ότι εάν αλλάξουμε τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, θα χαίρεται και ο φύλακας άγγελός μας, γιατί λέμε σε κάθε εσπερινό και σε κάθε Θεία Λειτουργία. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ας μην λυπούμε τον άγγελό μας. Ας πάντοτε πράττουμε το αγαθό και το καλό και να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε και την προστασία του, αλλά και την προστατευτική ομπρέλα του Αρχιστρατήγου και Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Χρόνια πολλά σε όλους και ευχαριστούμε που έχετε συνδέσει πολλοί από εσάς αυτό το εκκλησάκι με το να έρχεστε τακτικά εδώ, να αναπέμπουμε ευχαριστίες και δεήσεις στον Χριστό και να φεύγουμε ανανεωμένοι και δυνατοί, και σε αυτό βέβαια μας βοηθούν οι καλλικέλαδοι ιεροψάλτες μας, και ευχαριστούμε τον Σύλλογο Ιεροψαλτών, τον αγαπητό μας Πρόεδρο, τον Στέργο τον Παρασκευά και όλους οι οποίοι εκόσμησαν το ψαλτήρι και με τις ευχές και με τους ύμνους και με τις ηκεσίες παρακαλούμε και ευχαριστούμε συγχρόνως τον Θεό για όλα τα καλά τα οποία τόσο πλουσιοπάροχα μας παρέχει και τόσο άφθονα μας δίνει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Ο Ιησέ Μνήκε ασπινέ